Πάμε να πραγματοποιήσουμε την πρώτη ζωντανή σύνδεση του δευτέρου μέρους εδώ στην Κρήτη σήμερα. Η σύνδεση θα έχει ως επίκεντρο την πορεία του τουρισμού, καθώς θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Βλατάκη, πρόεδρος τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης. Κύριε Βλατάκη, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, κύριε Παναγιατόπουλε, και στην κυρία Αρχοντάκη, η οποία έκανε πάντα το ρεπορτάζ. Βέβαια, βλέπω... η Γιώτα. Ναι, ασχολείται με το ρεπορτάζ τουρισμού. Θεωρώ τιμητικό ότι με καλείτε στην πρώτη εκπομπή σας του χρόνου. Εύχομαι να κάνω καλό ποθαρικό. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε μεγάλη επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το εύχομαι λόψυχα. 2021, ωστόσο, κύριε Βλατάκη, με ένα προβληματικό σκηνικό για τον τουρισμό. Θολό το τοπίο και πώς τα πράγματα θα μπορούσαν βέβαια να ήταν διαφορετικά. Με τα πρωτοσέλιδα που διαβάστε προηγουμένως που άκουγα, περιγράψατε περίπου πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, όταν η πανδημία είναι σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοια έξαρση, αν μη τι άλλο, το τελευταίο που σκέφτεται κανείς είναι να ταξιδέψει ή να κάνει προγράμματα για το καλοκαίρι και σχεδιασμούς. Είναι γεγονός ότι οι κρατήσεις αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν στο μηδέν. Οι μόνες κρατήσεις που έχουμε είναι αυτές που έχουν μεταφερθεί από τον προηγούμενο χρόνο με το λεγόμενο voucher. Αλλά επειδή με γνωρίζετε καλά, ούτε όταν θριαμβολογούν οι άλλοι πετάω στα σύννεφα, αλλά ούτε και όταν υπάρχει, όταν υπάρχει αυτή η απογοήτευση και αυτά τα νέα, πέφτω από τα σύννεφα. Κύριε Βλατάκη, μία συζήτηση με συγκεκριμένα δεδομένα. Πότε είναι ρεαλιστικό να ανοίξει για τον τουρισμό? Εγώ πιστεύω ότι ο τουρισμός θα αρχίσει τέλος Μαρτίου, έτσι όπως έχει προγραμματιστεί, διότι είναι νωρίς το Καθολικό Πάσχα. Θα περιμένουμε τις πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί, μια σχετική νέα κανονικότητα. Να υπολογίζουμε ότι θα αρχίσει τον Ιούνιο και ανάλογα με την πορεία που θα έχει ο εμβολιασμός, ανάλογα με την στάση που θα επιδείξουμε όλοι μας μέχρι τότε, ούτως ώστε να μην επιτρέψουμε ένα τρίτο σκέλος της πανδημίας. Θα αρχίσει η σεζόν, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να προετοιμαζόμαστε ότι θα αρχίσει ή με PLF, με αρνητικό τεστ, με rapid test στην άφιξη. Με κάποιο τρόπο είναι δεδομένο ότι θα αρχίσουμε και σημειώστε το αυτό. Είμαστε τώρα, πιο έτοιμοι φέτος στην διαχείριση αυτού του σκηνικού που έχει μπει στην καθημερινότητά μας εδώ και αρκετούς μήνες? Αυτό ήθελα να σας πω τώρα, ότι τώρα είμαστε πιο υποψημασμένοι. Έχουμε αντιμετωπίσει την πρώτη φάση της πανδημίας, τα καταφέραμε. Νομίζω ότι θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να είμαστε επίσης προετοιμασμένοι είναι ότι πρέπει να έχουμε γερά στομάχια φέτος, διότι θα είναι όλες οι κρατήσεις τελευταία στιγμής. Ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες θα είναι της τελευταίας, του τελευταίου δευτερολέπτου και όχι της στιγμής. Κύριε Βλατάκη, θέλω να σταθώ εδώ. Πρακτικά τι σημαίνει για τη βιωσιμότητα των ξενοδόχων και των επιχειρηματιών τουρισμού αυτές οι κρατήσεις στο παραένα ή στο και ένα σε πολλές περιπτώσεις? Μεγάλη σημασία έχει να έρθουν. Από εκεί και πέρα το τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να το αντιμετωπίσουμε και αυτό, όπως πολλά έχουμε αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι δεν πρέπει να χάνουμε την ψυχραιμία μας. Πρέπει να κοιτάζουμε με αισιοδοξία το μέλλον και θα τα καταφέρουμε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα είναι μια σεζόν ακόμα δύσκολη, αλλά πιστεύω ότι δεν θα είμαστε στο 30% σε σχέση με το 19 που είχαμε. Υπολογίζω και σημειώστε το αυτό, θα είναι γύρω στο 60%, και αν ο εμβολιασμός προχωρήσει αρκετά καλά και αλλάξει η ψυχολογία, ίσως να πάμε και περισσότερο. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ποιες αγορές
θα στηρίξουν την Ελλάδα, ποιες αγορές θα στηρίξουν την Κρήτη, τι πιστεύετε? Νομίζω ότι ξανά η Γερμανία θα πάρει αυτό το ρόλο και θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Βρετανική αγορά με το Brexit. Αν και δεν νομίζω εγώ προσωπικά ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Θα εξαρτηθεί βέβαια από την ισοτιμία της λίρας. Θα δούμε. Πάντως περιμένω ότι η Γερμανία και οι γερμανόφωνες χώρες, και αν επιτρέψουμε βέβαια στους Ρώσους να έρχονται, διότι κατά κάποιο τρόπο για πολιτικούς λόγους θα απαγορέψαμε αυτό, δεν πρέπει να κάνουμε αυτό το λάθος ξανά, θα έχουμε αρκετούς Ρώσους, αλλά πρέπει να τους επιτρέψουμε να έρχονται, έστω με αρνητικό τεστ, έστω με rapid test στην άφιξη, αλλά να τους αφήσουμε να έρχονται. Και μία σεζόν βέβαια χωρίς τουριστικές εκθέσεις, κύριε Βλατάκη. Έχετε δίκιο, υπάρχει και αυτό, όμως εμείς προετοιμαζόμαστε, είμαστε σε επαφή με τους συνεργάτες μας. Δεν σας κρύβω ότι αυτοί θέλουν περισσότερο από εμάς να αρχίσουν, χρειάζονται αυτά τα λεφτά στα ταμεία τους, οι αεροπορικές εταιρείες ακόμα περισσότερο, διότι καταλαβαίνετε ότι οι ζημίες είναι τεράστιες, οπότε όλοι θέλουν να αρχίσουν και βέβαια η Κρήτη, ιδιαίτερα η Κρήτη, που έχει επιδείξει μια άριστη εικόνα στην πανδημία αλλά και στην αντιμετώπιση την σεζόν που μας πέρασε, αυτό το άνω του 1 εκατομμυρίου επισκεπτών που είχαμε. Μάλιστα. Νομίζω ότι αποτελεί μια αρκετά καλή μαγιά, επιτρέψτε μου τη λαϊκή έκφραση. Μάλιστα, κύριε Βλατάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ θα ευχηθώ την επόμενη φορά που θα συνομιλήσουμε τα δεδομένα να έχουν ένα αισιόδοξο πρόσημο. Να χαμογελάμε και να προσέχουμε. Προς το παρόν έχουμε τη μάσκα και τις αποστάσεις. Προς το παρόν. Έχουμε και εγώ καλή χρονιά σε όλους, να είμαστε υγιείς και θα τα αντιμετωπίσουμε και αυτά. Να είστε καλά. Κύριε Βλατάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα.